καταρχάς χαιρετίζει τη σημερινή κινητοποίηση του Σωματείου της Βιομηχανίας και δίνει το παρόν συνεχίζοντας με τεχνική αυξημένα μέτρα προστασίας για την υγεία των χιλιάδων εργαζομένων στο εμπόριο. Των εργαζομένων που εδώ και δύο χρόνια με συγκεκριμένα στοιχεία λέμε ότι είναι εκτεθειμένοι στα πρωτόκολλα της διασποράς, στα πρωτόκολλα Λάσκο, στα πρωτόκολλα που έχουν μετατρέψει τα καταστήματα, τις αποθήκες και τα γραφεία των εμπορικών επιχειρήσεων σε υγειονομικές βόμβες με μοναδικό κριτήριο το κέρδος τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το σούπερ μάρκετ στο οποίο εργάζομαι, στο οποίο νοσούν το 25% των εργαζομένων αυτή τη στιγμή. Σε αυτές τις συνθήκες, οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και οι επιχειρηματικοί όμιλοι μετράνε κέρδη, πρωτόκολλα κομμένα και ραμμένα στα μέτρα τους. Εξασφαλίζουν δεκάδες αντεργατικούς νόμους και από την άλλη εργαζόμενοι μετράμε δεκάδες νοσούντες καθημερινά μέσα στους εργασιακούς χώρους, θανάτους και τσάκισμα δικαιωμάτων. Πανδημία, ακρίβεια, χαμηλή μισθή, χτύπημα των εργασιακών μας δικαιωμάτων και εργοδοτική ασυδοσία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μετά από δύο χρόνια πανδημίας, ένα πράγμα επιβεβαιώνεται καθημερινά. Και αυτό δεν είναι άλλο από την εγκληματική διαχείριση της από την κυβέρνηση που θεωρεί πολυτέλεια και κόστος την ουσιαστική προστασία της υγείας μας. Αυτό το συμπέρασμα βγαίνει αβίαστα από την κατάσταση που επικρατεί στους εργασιακούς χώρους, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα σχολεία των παιδιών μας και στα νοσοκομεία. Παίζουν κορώνα γράμματα με την υγεία μας. Τα υγειονομικά πρωτόκολλα είναι κατά παραγγελία των επιχειρηματικών ομήλων. Τα μέτρα για την προστασία της υγείας μας σταματάνε σε ανακοινώσεις που αναρτούνται στις εισόδους των καταστημάτων. Καμία εκμηλάτηση. Σε καραντίνα παίρνουν μόνο όσοι νοσούν. Καμία απολύμανση των χώρων. Τήρηση των αποστάσεων. Τυχαία πληροφορούμαστε σε δηλώσεις συναδέλφων που μπορεί την προηγούμενη μέρα να εργαζόμασταν μαζί, ακόμα και στο ίδιο πόστο. Καμία μέρη με τους συναδέλφους μας που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Καμία μέρη με τους εργαζόμενους γονείς. Και μας εξοργίζει το γεγονός, ενώ τα σχολεία έχουν ανοίξει από την προηγούμενη εβδομάδα με χιλιάδες κρούσματα, μόλις σήμερα ανακοίνωσαν άδεια ειδικού σκοπού, με τον εργαζόμενο για μία ακόμα φορά να καλείται να θυσιάσει το μισθό του και μέρες από την κανονική του άδεια. Τα πρωτόκολλα της κυβέρνησης δίνουν το δικαίωμα στην εργοδοσία να αποφασίζει ποιος θα εργαστεί και ποιος όχι, με μοναδικό κριτήριο να καλυφθούν οι βάρδιες, να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία των επιχειρήσεων. Ακόμα και στην περίπτωση που κάποιο μέλος της οικογένειάς μας νοσεί, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να πηγαίνουμε για δουλειά. Το πάρε ένα τεπών και έλα για δουλειά αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό την πραγματικότητα σε πολλές επιχειρήσεις του κλάδου. Χαρακτηριστικές είναι και οι ανακοινώσεις που βγάζουν αυτές τις μέρες οι εργοδότες, πατώντας τις οδηγίες του ΕΟΔΗ για το όποιος, πότε και πόσες μέρες μπαίνει σε καραντίνα, με τον παραλογισμό να φουντώνει μέσα στους εργασιακούς χώρους και ταυτόχρονα να γιγαντώνται και τα αδιέξοδα για μας εργαζόμενους. Συλλογική των ήπιων συμπτωμάτων της Όμικρον και όλοι θα το περάσουμε, με κριτήριο της αντοχής της οικονομίας, έφτασαν στο σημείο να μειώσουν εντελώς αντιμεσημονικά την καραντίνα σε 5 μέρες σε όσους νοσούν και από εκεί και πέρα όποιον πάρει ο χάρος. Μείωση των ημερών της καραντίνας, υποβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ατομική ευθύνη, αναθρονισμός και κοινωνικός αυτοματισμός συνθέτουν την κυβερνητική εγκληματική διαχείριση πανδημίας και θρέφουν την εργοδοτική ασυδοσία. Ταυτόχρονα μας ξεζουμίζουν οικονομικά μετακυλώντας το κόστος των ατομικών μέτρων προστασίας και των επαναλαμβανόμενων τεστ σε εμάς. Ένα μοριακό τεστ μπορεί να συνδυνομεί με το 10% του μηνιάτικου μισθού μας, την ώρα που η ακρίβεια έχει εξαναμνήσει τα εισοδήματά μας και που αδυνατούμε να καλύψουμε τις βασικές μας ανάγκες. Έχουμε φτάσει στο σημείο, συνάδελφοι, να μην δηλώνουν ασθένεια και να δέχονται να αναπληρώνουν τις ημέρες που νοσήσαν με επιπλέον ώρες εργασίας και όταν επιστρέψουν στη δουλειά, γιατί η πληρωμή της άδειας σε ασθενείς από τον ΕΦΚΑ καθυστερεί ακόμα και 5 μήνες, έτσι που μένουμε άρρωστοι και άφρακοι. Σε όλα αυτά προστίθεται και σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία μας από τα εξοδοτικά ωράρια, τη δουλειά της Κυριακής χωρίς ρεπό, τη μεγάλη εντατικοποίηση εργασίας και μας έχουν γονατίσει. Είναι καθαρό πλέον σε όλους μας ότι η λύση βρίσκεται στα δικά μας χέρια. Το συλλογικό, οργανωμένο αγώνα μας. Όπλο μας είναι τα σωματεία μας. Όσα μέτρα μέχρι σήμερα έχουν πάρθει είναι αποτέλεσμα της ενεπιχώρητης παρέμβασής μας.
αποτέλεσμα της δράσης του σωματείου και των μελών τους μέσα σε κάθε εργασιακό χώρο, σε κάθε κλάδο. Σε αυτόν τον δρόμο συνεχίζουμε και καλούμε κάθε συνάδελφο να έρθει σε επαφή με τα σωματεία για κάθε ζήτημα που αντιμετωπίζει, το καλούμε να συμβάλλει σε αυτόν τον αγώνα. Συνεχίζουμε ακούραστα και δυναμικά. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια, συνάδελφοι.